Μεγάλης προβολής τη χάνει στην Τουρκία υπόθεση του πρώτου Τούρκου αστροναύτη. Είναι γεγονός πως η Άγκυρα και ειδικότερα το καθεστώς Ερντογάν έχει επενδύσει επικοινωνιακά στην ιστορία αυτή και είναι ενδεικτική η τοποθέτηση του Διευθυντή Επικοινωνίας της Προεδρίας Φαρετίν Αλτούν όπως τη μεταδίδει το κρατικό TRT. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Φαρετίν Αλτούν δήλωσε ότι ο πρώτος διαστημικός ταξιδιώτης και αστροναύτης της Τουρκίας, Αλπέρ Γκεζέραυζη, θα εκτελέσει διάφορες επιστημονικές αποστολές στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για 14 ημέρες. Σε ανάρτησή του, στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Φαρετίν Αλτούν σημείωσε ότι το όραμα του αιώνα της Τουρκίας έφτασε στο διάστημα. Αφού υπενθύμησε ότι το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα της Τουρκίας ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Ερντογάν το 2021 και σε αυτό το πλαίσιο έχουν ξεκινήσει εργασίες για την αποστολή ενός πολίτη στο διάστημα, ο Αλτούν είπε: «Ως αποτέλεσμα των εκτιμήσεων που έγιναν, ο Αλπέρ Γκεζέραυζη έγινε ο πρώτος Τούρκος διαστημικός ταξιδιώτης. Ο Γκεζέραυζη θα ξεκινήσει το διαστημικό του ταξίδι απόψε. Θα σταλεί στο διάστημα για να πραγματοποιήσει διάφορες επιστημονικές αποστολές στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για 14 ημέρες. Θα πραγματοποιήσει 13 πειράματα στο διάστημα που περιλαμβάνουν μελέτες από τον καρκίνο μέχρι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, από τα φύκια μέχρι την πρόπολη, τα οποία θα συνεισφέρουν στη βιβλιογραφία». Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ δήλωσε ότι το ταξίδι και οι εργασίες του πρώτου Τούρκου αστροναύτη Γκεζέραυζη θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους Τούρκους νέους. Στη γραπτή του δήλωση σχετικά με την πρώτη επανδρομένη διαστημική αποστολή της Τουρκίας, ο Κατζίρ δήλωσε ότι είναι χαρούμενος, ενθουσιασμένος και περήφανος. Ο Κατζίρ μοιράστηκε την πληροφορία ότι ο Γκεζέραυζη, ο πρώτος Τούρκος αστροναύτης, που θα ταξιδέψει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με την εκτόξευση από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της Φλόριντα τη νύχτα μεταξύ 17 Ιανουαρίου και 18 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιήσει 13 επιστημονικά πειράματα εκεί και είπε: «Με αυτόν τον τρόπο θα μπούμε σε μια νέα φάση στις μελέτες που πραγματοποιούν Τούρκοι επιστήμονες στον τομέα της διαστημικής επιστήμης». Ο Τούρκος αστροναύτης θα αποτελέσει επίσης πηγή έμπνευσης για τους Τούρκους νέους και παιδιά. «Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τους στόχους μας στο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα που πραγματοποιήσαμε υπό την ηγεσία του Προέδρου μας και να αναλαμβάνουμε έργα που θα διευρύνουν τους ορίζοντες του αγαπημένου μας έθνους πέρα από τον ουρανό». Ποια είναι η αντίστοιχη ελληνική πραγματικότητα? Ας μην τα συζητάμε, γιατί μόνο θλίψη προκαλούν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.